Μετά από αυτό που είδαμε σήμερα στην Τούμπα, στους μείνει αυτή η ικανοποίηση και βλέπουμε στην πορεία του πρωταθλήματος τι θα γίνει. Απλά εγώ είδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ αγχωμένη ομάδα. Την ποιότητα την έχει, αλλά είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Πολύ παθιασμένος για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά πάρα πολύ αγχωμένος. Και νομίζω ότι, γιατί θα συζητήσουν και για όλα φαντάζομαι στην πορεία, νομίζω ότι αυτό πήγε να εκμεταλλευτεί ο Φέστα σήμερα, ευνηδιάζοντας εμένα τουλάχιστον με ευνηδίαση, γιατί παρέταξε ένα σχήμα το οποίο είχε έτσι επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Με ανεξάρτητα, αν η ομάδα καθόταν στο μισό του γηπέδου, λογικό είναι αυτό. Περίμενε να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο, πραγματικά προσπαθούσε όποτε έπαιρνε την μπάλα στα πόδια να αναπτύξει επιθέσεις. Το γιατί δεν κατάφερε πολλές από αυτές να τις αναπτύξει, θα πάμε την κουβέντα εκεί που την. Που την ήθελε να την πάει από την αρχή ο Λάζαρος. Σε μια διαιτησία από αυτές που δεν έκαναν το πολύ μεγάλο λάθος, το καθοριστικό. 39-4 στα φάουλ. Έτσι. Αλλά που, εν πάση περιπτώσει, ούτε σπόρια δεν πήγαν στην μεριά του. Φιστίκια τους, όχι σπόρια. Yeah. Δηλαδή, ειδικά μετά την πιο κρίσιμη φάση του αγώνα που ήταν η αποβολή του Καρανίκα, που ήταν αποβολή και πέναλτι. Ποιος ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης? Πώς? Ποιος ήταν ο διαιτητής? Ο Κοτσάνης από τη Δράμα. Μάλιστα. Νέος διαιτητής, πρώτο παιχνίδι Super League, ανέβηκε φέτος. Πώς ανέβηκε, θα πεις τώρα, εντάξει. Ανέβηκε φέτος και το πρώτο παιχνίδι ήταν στην Τούμπα. Εντάξει, καθένας μπορεί να. Δεν είναι καλός διαιτητής. Συγγνώμη, Χρήστο μου, που σε διακόπτω έτσι. Δεν είναι καλός διαιτητής. Τον έχω ξαναπετύχει τον Κοτσάνη. Με τον Απόλλωνα Λάρισα στην Κατερίνη, στον Πιερικό. Είναι κακός διαιτητής. Δεν είναι καλός διαιτητής. Σαν διαιτητής μιλάμε. Σήμερα αυτό το λάθος που λέμε το μεγάλο δεν το κάνει, αλλά φαινόταν ότι αν χρειαστεί. Θα το κάνει. Δηλαδή, αρκεί να κερδίσει αυτό που πρέπει να κερδίσει το σημερινό μάτς. Και δεν είναι δυνατόν από κάποια, από οτιδήποτε. Δεν προσπάθησε πάω. Πάρα πολλές φορές το πρώτο ημίχρονο που ήταν με 11 παίχτες να βγάλει την μπάλα από την περιοχή σωστά, να αναπτύξει αντιπιθέσεις. Όποτε γινόταν προσωπική μονομαχία, 9 στις 10 φορές καταλογίζονταν φάουλ σε βάρος της ΑΕΛ. Δύο φορές κατάφερε να περάσει τη σέντρα, τη μία έβαλε γκολ και πολύ ωραίο γκολ κιόλα. Βέβαια. Στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες και με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να δούμε κάτι αντίστοιχο. Ο ΠΑΟΚ παρέμενε αγχωμένος ακόμα και όταν έβαλε τον γκολ, έκανε με καλές προϋποθέσεις κάποιες τελικές προσπάθειες που πήγαν στην κερκίδα. Δεν είχε ευκαιρίες. Είχε τις προϋποθέσεις, τις κλασικές ευκαιρίες, ναι, δεν τις είχε. Ήταν και ο Κρίστος ο καλός. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ήταν και ο Κρίστος σε καλή μέρα. Θέλω να πω και κάτι έτσι για. Και η αμυντική διάταξη πήγε. Θέλω να το πω γιατί με ενόχλησε τη στιγμή που έγινε. Απαιτώ από κάποιους ποδοσφαιριστές, σαν θεατής, έτσι, σαν φιλάθλος, να χρησιμοποιούν περισσότερο το μυαλό τους μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, βγαίνει ο Πρίγιοβιτς, καλός ή κακός, είναι τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Βγαίνει ο Πρίγιοβιτς απέναντι στον Κρίστινσον. Η μπάλα χοροπηδάει, δεν είναι στην κατοχή του 100%. Λοιπόν, ξέρεις ότι ακόμα και αν τον παρενοχλήσεις εκεί και πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου δώσει πέναλτι. Έχεις ήδη κίτρινη κάρτα. Ναι. Δεν πας με τον τρόπο που πήγε ο Νίκος Καρανίκας πάνω του, γιατί ήταν σαν να προκάλεσε, εκτός από το πέναλτι, να προκάλεσε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα τη δική του. Και με αποτέλεσμα να μην τον έχεις πλέον ούτε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ενδεχομένως είναι ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα. Γιατί η ομάδα έδειξε και σήμερα σε συνέχεια. Ένα παιχνίδι, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, αν γίνει όπως είπες και εσύ στην αρχή. Τις πράξεις θα χαρακτηρίσω, όχι το πρόσωπο. Τέτοια καφρίλα από προπονητή σε γήπεδο δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί. Ναι. Όσα πλάνα, δηλαδή προκαλώ τον οποιονδήποτε. Ναι. Όσα πλάνα τηλεοπτικά. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Περιείχαν την εικόνα του Λουτσέσκο στον πάγο, θα τον δει ότι διαμαρτύρονταν σε κάθε υπόδειξη. Του διαιτητή, σε κάθε υπόδειξη όμως του διαιτητή. Δηλαδή, αντικειμενικά είναι αδύνατο να είναι. Επειδή δεν έχω δει το συγκεκριμένο παιχνίδι και ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα πλάνα, δεν αμφισβητώ. Και μάλιστα προφανώς υπάρχουν. Και στιγμές, Γιώργο. Νομίζω ότι αν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, υποτιμά τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του. Έτσι. Δηλαδή, να παίζει με την ΑΕΛ που παλεύει για να κρατήσει την κατηγορία μια ομάδα που είναι μπροστά στο πρωτάθλημα με διαφορά και διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία. Δεν μπορεί ότι ο προπονητής της πρωταθλήτριας χειμώνα, ο επίδοξος πρωταθλητής, αυτός που θεωρεί ότι είναι από πέρυσι πρωταθλητής, να έχει τέτοια συμπεριφορά στη διάρκεια ενός αγώνα. Σου λέω, διαμαρτύρονταν και ξέρεις, όχι κόσμια, χέρια, πόδια,
φωνές και όταν πλησίαζε η κάμερα και τον έδειχνε κανένα δυο φορές, τον έδειξε από κοντά, καταλάβαινες πολύ καλά ότι δεν νομίζω ήταν, ότι αδικεί τον εαυτό του. Δεν ήταν γαλλικά αυτά που έλεγε, κανονικά γαλλικά, ήταν απ' τα άλλα αυτά που έβγαιναν από το στόμα του, έτσι. Και ενδεχομένως να ισχύει, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ότι μεταξύ άλλων τα γαλλικά κάποια στιγμή απευθύνθηκαν και στον Κρίστενσον ή σε οποιονδήποτε άλλο από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ακόμα και τα πλάγια του που έβγαινε και ήταν αμφίβολα. Ναι, ναι, πραγματικά. Έβγαινε και έβγαινε και τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, ειλικρινά. Και ο διαιτητής βέβαια λέει μόνο τα σπορά δεν φορούσε. Βεβαίως το ίδιο θα λέγαμε αν γινόταν και από την πλευρά των ομάδων που υποστηρίζουμε, έτσι. 100%. Εννοείται. Η Καφρίλα είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Σαν τη βία. Γιατί την προκαλεί. Ναι. Έτσι, 100%. Πάμε να δούμε τα τέρματα που σημειώθηκαν. Ναι, να δούμε λίγο. Πριν πάμε, προσέξτε λίγο τη φάση του πέναλτι και προσέξτε πάρα πολύ καλά ότι όταν αναπηδάει η μπάλα, τη βρίσκει την μπάλα με το χέρι ο Πρίγιοβιτς πριν ο Καρανίκας κάνει την προβολή. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Και επίσης δεν ξέρω ακριβώς τι πλάνα έχουμε, άμα είναι εκτενέστερα για να δούμε κάποια. Όχι, δεν έχουμε εκτενή πλάνα, έχουμε τα γκολ. Α, μόνο τα γκολ. Εντάξει, δεν μπορούμε να δούμε τα άλλα που έγινε. Αν προλάβουμε, ίσως έχουμε περισσότερα. Οκ, πάμε να τα δούμε. Γιατί. Λέω, συζητάμε εδώ με τον Λάζαρο κατά πόσο μπορούσε να αντιμετωπιστεί η φάση του δεύτερου. Λέω, αν προλάβει ο Ζίζιτς. Πρέπει να ήταν η μοναδική, εγώ πιστεύω ότι περίμεναν ένα ακόμα γέμισμα του ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει να ήταν η μοναδική προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ την κατάσταση του παιχνίδι ήταν στο 2-1 να περάσει την μπάλα σιρτά και κάθετα μέσα στην περιοχή. Όλες οι άλλες προσπάθειες ήταν ψηλά και κατάφεραν να ανταποκρίνονται οι παίκτες. Ωραία, να πω κι εγώ ότι το παιχνίδι δεν το έχω δει. Προφανώς, αλλά το γκολ του Νούνιτς είναι συντερφορίσκιο, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παραβιάσει την αιστεία με σκαστή κεφαλιά. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, τρίτο γκολ για τον Νούνιτς και μακάρι να συνεχίσει. Και δεν ξέρω αν εσείς που είδατε τα replay, αν ο Πρίγιοβιτς παίρνει την μπάλα με το στήθος με το χέρι. Το λέγαμε αυτό, είναι στο κοντρόλ την ώρα που ξεκινάει. Ο Λάζαρος λέει για το κοντρόλ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πρόσεχα, κόλλησα στην κίνηση του Καρανίκα και όσα replay είδα, εστίαζα εκεί. Και λέω για το control της μπάλας. Τώρα που το ξαναείδα, επιμένω σε αυτό. Η μπάλα δεν ήταν, δηλαδή θα μπορούσε να του φύγει το control, θα μπορούσε να μην βρει καλά την μπάλα, θα μπορούσε να τον προλάβει ο Κρίστενσον εξ επαφής και να θα μπορούσε στο φινάλε βάλει γκολ και να είναι 1-1 με 10 παίκτες. Ναι, να είναι 1-1. Με 10 παίκτες. Έτσι. Στο 45-2 ήταν ούτως ή άλλως και να μην είσαι με 10 παίκτες για 45 λεπτά και χωρίς τον Καρανίκα που για δεύτερο, ήταν δεύτερο συνεχόμενο πολύ καλό μάτς του Νίκου του Καρανίκα. Πάντως, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια, εμείς μιλάμε με 60 σφιγμούς και ο Καρανίκας είχε 120. Καταρχήν, δεν ξέρω αν παρατήρησες το παιχνίδι, αν έβλεπες, γιατί εγώ το έβλεπα χωρίς περιγραφή του με φυσικό ήχο. Λοιπόν, οι παίκτες έλεγχουν δεχθεί καταιγισμό υβριστικό. Α, ναι. Και βέβαια και από τους παίκτες του ΠΑΟ. Κάποια στιγμή είδα για πρώτη φορά τον Καρανίκο. Ο Καρανίκας ξέρει τι παιδί είναι. Κοιτάξει, σε χαμηλό το κεφάλι. Είδα πρώτη φορά να βρίζεται, δεν ξέρω με ποιον παίκτη βριζόταν εκείνη την ώρα. Με άσχημο τρόπο. Δηλαδή για να φτάσει στον Καρανίκα να γυρίσει και να αντιδράσει, καταλαβαίνει τι έγινε. Εγώ πάντως, Λάζαρε, αυτά. Δεν έβλεπα με περιγραφή, έβλεπα φυσικό ήχο. Επειδή την ομάδα της ΑΕΛ τη θεωρώ πραγματικά μεγάλη ομάδα, σε αυτά τα παιχνίδια αυτό προκαλεί στους αντίπαλους οπαδούς τη διάθεση να βρέσουν. Όχι για οπαδούς, για παίκτες μιλάμε. Για παίκτες μιλάμε. Τιμή, δεν μιλάμε για οπαδούς. Τιμή και δόξα και στους παίκτες και είναι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Ας το πάρει. Έτσι. Ας το δώσει και από τώρα. Ας το δώσω και από τώρα τα Χριστούγεννα. Ας το πάρει και... αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος ικανός εδώ που τα λέμε. Ας το πάρει. Έτσι. Δηλαδή, αν έβλεπε κάποιος. Δεν εξετάζουμε τι θέλει ο ΠΑΟ. Ο Ξάνθη Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα έβλεπε μια διαιτησία που προσπαθούσε τουλάχιστον να είναι στο 50-50 και μετά άρχισαν τις διαμαρτυρίες από πλευρά του Ολυμπιακού γιατί δεν είναι μαθημένοι, ας πούμε, να τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά όσο συνεχίζεται από τους μεγάλους αυτή η τακτική του τα δικά μας και τα δικά σας και αυτά δικά μας. Εντάξει, δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί τίποτα, είναι σαφέ. Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί στην Ελλάδα τίποτα. Όχι. Ναι, είναι σαφέ. Είναι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και δεν μόνο γενικότερα. Επόμενο μάτς τώρα με την ΑΕΚ που θα δούμε αν θα γίνει. Πώς? Επόμενο μάτς με την ΑΕΚ που θα δούμε αν θα γίνει. 5 και 4 είναι ο αγώνας προγραμματισμένος για την άλλη Κυριακή. Σάββατο 5 και 4. Κυριακή 5 και 4. Νομίζω ότι η ΑΕΛ δείχνει στα τελευταία 2-3 παιχνίδια με εξαίρεση το μάτς μες στον Αστέρα ότι έχει βρει και ο Φέστα ένα σχήμα και η ομάδα έναν τρόπο παιχνιδιού και όταν μπορεί επιθετικά να είναι αποτελεσματική μπορεί να είναι και επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.
Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι είναι σε κάποια κατάσταση. Επίσης, να... τώρα σχολιάζοντας το σημερινό παιχνίδι, δεν ξέρω αν είδες την αλλαγή που έκανε τον Μπαργκάνο με τον Κόλια. Γιατί με το που ξεκίνησε θυσία, αναγκαστικά έπρεπε να κάνει. Ανέβασε τον Κόλια, πήγε τον Κόλια στα πλάγια δεξιά εκεί που έπαιζε. Μάλλον άλλαξε το σύστημα. Έπαιξε με τρεις μετά. Έπαιξε με τρεις μετά. Αναγκαστικά. Λοιπόν, αναγκαστικά, γιατί αν και στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν πολλές φορές που ο Μπαργκάνο πάλι προσπάθησε να γίνει κίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα. Θεωρώ όμως ότι ο Φέστα πάρα πολύ καλά τους αποκοίμησε σε μεγάλο βαθμό. Ξεκινώντας το παιχνίδι, χτύπησε την κατάλληλη στιγμή. Ήθελε να πάει με την νίκη. Για να καταλάβει ο Γιώργος που δεν είδε το μάτς, έπαιξε ακριβώς με το σχήμα που έπαιξε με τον Πανιόνιο μετά την αλλαγή του Κόεφ. Στη θέση του Κόεφ είχε βάλει τον Ακώστα. Ακριβώς με αυτό το σχήμα ξεκίνησε το μάτς στην Τούμπα. Πραγματικά δηλαδή μπράβο του για το ρίσκο, γιατί μιλάμε για ρίσκο. Αλλά κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να έχει μια ομάδα που έβγαζε σωστά την μπάλα από την περιοχή και προσπαθούσε. Θεωρώ ότι σήμερα η Άρη μπορούσε να φύγει με σουπαλία. Να δημιουργήσει απειλή για την αντίπαλη εστία. Ωραία, ακόμη και αν δεν έφυγε με σουπαλία, νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΛ. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της στο μέλλον. Άμα παρουσιάζει σημάδια, αυτό δεν λέγαμε τόσο και να παρουσιάζει σημάδια. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να βγει ο γύρος. Και να μην εκτός επικίνδυνης ζώνης. Ναι. Ναι. Γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το ξέρουμε. Αν βγει ο γύρος, δηλαδή αν περάσουν τα παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Χρήστο, έτσι θα είναι. Γιατί ξέρεις ότι ακολουθείς Λαμίας, ακολουθεί ο Λεβαδιακός. Άρα παίζουν όλοι. Λοιπόν, αν γίνει έτσι, μετά πρώτο παιχνίδι, δεύτερο γύρο έρχεται ο Απόλλωνας. Όλη και κάποια μεταγραφή θα γίνει να ενισχύσει λίγο την. Έχεις δύο μέσα μετά. Έχει και δύο. Απόλλωνα Άρη. Λοιπόν, οπότε μπορεί σίγουρα να τα δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Αν μπει στην επικίνδυνη ζώνη, ξέρεις, φέρνει πολλά μαζί το αυτό. Για να μπει στην επικίνδυνη ζώνη, θα πρέπει να κερδίσουν. Ανεξάρτητα από το. Μια άλλη, τον Ολυμπιακό και τον Πάο. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι ο αντίπαλο. Πάντω, εγώ πιστεύω ότι την ΑΕΚ μπορεί να την αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά η ομάδα και μπορεί να χτυπήσει αποτέλεσμα, γιατί το ΣΥΔΑ. Ότι αρχίζουν σιγά σιγά να αποβάλουν και την παθητικότητα και τη φοβικότητα που είχαν στο παιχνίδι, ας πούμε, της Τρίπολης. Και παίζοντας με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα έχουν να κερδίσουν πράγματα και σε επίπεδο αποτελέσματος.